ονόματι ταπείνωσης. Η εξάσκηση εις αυτής καθόλα στη ζωή στις περιστάσεις. Γνωρίζομεν τους περιφήμους λόγους του Αγίου Αυγουστίνου προς τον Διόσκορον, δια να φτάσει της εις την αγιότητα, η οδός είναι πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η κλής του ουρανού. Ο ουρανός δεν είναι δια τους υπερηφάνους. Το επαναλαμβάνω. Ο ουρανός δεν είναι δια τους υπερηφάνους. Οι ταπεινόφρονες μόνοι αυτοί θα έχουν την ευτυχία να απολαύσουν τα σαρίτους απολαύσεις του ουρανού. Πρώτον, εις τι συνίσταται η ταπείνωση. Δεύτερον, είναι κατορθωτή η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Τρίτον, τα πλεονεκτήματα της ταπεινοφροσύνης. Τέταρτον, εδιάφορη της ζωής περιστάσεις, καθάς δύναται της να ασκήσει την ταπείνωση. Και πέμπτον, ευαθμίδες της ταπεινοφροσύνης, δια των οποίων οφείλομεν βαθμιδών να ανερχόμεθα. Λοιπόν, εις τι συνίσταται η ταπείνωση. Η ταπείνωση, είπεν Άγιος της, είναι η αρετή η οποία παρουσιάζει τον άνθρωπον αξιοκαταφρόνητον, όταν ούτως πραγματικός γνωρίζει τον εαυτόν του. Κατοικεί εις τα αισθήματα της καρδίας ουσιωδώς. Συνίσταται δε όλοι εις το να έχει ταπεινήν περί του εαυτού του γνώμην, ή της στηρίζεται επί του ότι βαθαίως εγνώρισε τον εαυτόν του. Τούτο είναι η πρώτη βαθμής της ταπεινοφροσύνης. Μάθε να εξετάζεις καθεκάστην περισσότερον τον εαυτόν σου και θα αισθανθείς τελείαν περιφρόνησιν προς εαυτόν εξ αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν. Η θέα της μεγάλης αθλειότητός σου τι αυτήν φρίκην θα σου προξενήσει, ώστε ακαταμαχήτως θα σε οδηγήσει να ρυφθείς εις την αγκάλιν του Θεού και να είπεις κι εσύ όπως ο Απόστολος εις τον Ιησούν, «Σώσον με Κύριε, διότι χάνομαι». Η δευτέρα βαθμής της ταπεινοφροσύνης συνίσταται εις το να ευχαριστείτε της όταν καταφρονείτε. Αγάπα να μένεις άγνωστος, είπεν Άγιος της, και να καταφρονήσεις. Εάν πιστείς αληθώς ότι είσαι μηδέν, θα ανάψει η περιφρόνηση προς τον εαυτόν σου και τότε θα είσαι ευτυχής να σε περιφρονούν οι άλλοι, διότι κατά φυσικών λόγων χαίρομεν όταν οι άλλοι συμμορφούνται προς το αίσθημά μας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, «Είναι καλόν μεν να ομολογεί τις τα σφάλματά του, αλλά είναι ακόμα καλύτερον να συμφωνεί ειλικρινώς όταν περί αυτών των ιδίων σφαλμάτων τον μέμφονται, ούτως είναι ο πραγματικός ταπεινός. Δια να φτάσεις εις αυτό το τέρμα, πρέπει να ανέλθεις ο λίγων κατολίγων τέσσερας βαθμίδας τας εξής. Πρώτον, μη ζητείς δόξαν και εκτίμησιν παρά του κόσμου, απέναντίας απόφευγε ταύτας μεταπροσοχής. Δεύτερον, να ανέχεσαι με θυπομονής τας καταφρονήσεις. Τρίτον, να μη σε θίγουν οι έπαινοι και οι εκτίμησεις εκ μέρους των ανθρώπων. Τέταρτον, τέλος, εύχου να καταφρονήσει, να ευχαριστήσει δε όταν σε υβρίζουν. Η τρίτη βαθμή της ταπεινοφροσύνης συνίσταται εις το να μη
αποδίδεις εις τον εαυτόν σου ουδέν, άλλη στον Θεόν να αναφέρεις το παν, ιδίως όταν δια των δώρων των φυσικών ή των της χάριτος έχεις ευνοηθεί και των ανθρώπων η εκτίμηση σε περικυκλώνει. Τι αυτή το ισοφροσύνη των Αγίων, τιμόμενοι αυτοί υπό του κόσμου, ενομίζοντο άθλιοι εις τους οφθαλμούς του Θεού. Ιδού λοιπόν εν ολίγης, εις τι συνίσταται η ταπεινοφροσύνη. Να είναι της ταπεινός, να αποδίδει εις έκαστον ό,τι οφείλει, να αποδίδει εις τον Θεόν ως εις τον Θεόν και εις τον άνθρωπον ως εις άνθρωπον. Εις τον Θεόν με όλην την τιμήν, με όλην την δόξαν, ως ότι αυτός είναι η πηγή όλων των αγαθών, εις δε των άνθρωπων την αδυναμίαν και την μηδαμινότητα. Ιδού προσέτει άλλοι τρεις βαθμοί, εάν κάμεις εν έργων με πνεύμα ταπεινοφροσύνης, είπεν Άγιος της, ιδού η ταπείνωσης. Εάν με το αυτό πνεύμα κάμεις εις κάθε ευκαιρίαν και περίστασιν έργα, ιδού ότι εσυνήθισες με την ταπείνωση. Εάν είσαι απαθής όταν σε καταφρονούν και αγαπάς πάντοτε να περιφρονείσαι, ιδού το πνεύμα της ταπεινώσεως. Είναι δυνατή η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Θα ανακαλύψεις τώρα το ύψος της αρετής ταύτης. Αφού παρατηρήσεις πόσον μακράν είσαι και αυτού του πρώτου βαθμού, θα αισθανθείς ίσως περίλυπον την ψυχήν σου, αλλά όμως να μην αποθαρρυνθείς. Όλοι όσοι ίσκυσαν την ταπεινοφροσύνη ηγονίστησαν, δια να νικήσεις κι εσύ όπως αυτοί. Πρώτον, προσεύχουν πολλοί. Ζήτησον καθεκάστην την αρετήν ταύτην παρά του Κυρίου μας, ως της είναι ο Δημιουργός πάσης χάριτος. Αγαπά πολύ να ευρίσκει εντός των ψυχών την ταπείνωσιν, και αν σύ δια της προσευχής ειλικρινώς την ζητήσεις, θα σου παραχωρήσει ταύτην. Ο άνθρωπος έχει εκφύσεως των εγωισμών, πολύ σπάνιο να έβρει κανείς εξαίρεσιν εις τούτο, αλλά υπό την επίρρειαν της χάριτος η ανθρωπίνη έπαρσης αφανίζεται καθόμοιον τρόπον, όπως ο Κυρός εις το πύρ. Δεύτερον, πάντοτε να έχεις πρώτον οφθαλμόν σου τας αθλειότητας, τα παρελθόντα σφάλματά σου και τα παρόντα, πόσας φοράς εφάνεις άπιστος, και τα βαθύτερα των σφαλμάτων όσα θα ειδύνασαι να πράξεις, εάν δε σε υπεστήριζεν η χάρις του Θεού. Τρίτον, καθεκάστην να αφαιρείς ένα κόκκον άμμου από το υψηλόν όρος της αλαζονίας και το όρος ολίγων. Ολίγων κατ' ολίγων θα καταπέσει. Δεν υπάρχει άλλο μέσον, είπεν Άγιος της, δια να αποκτήσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, πλην του να επαναλαμβάνει συχνάκης πάσαν προς επίτευξην αυτού ενέργειάν σου. Άργιζε πρώτον από ό,τι είναι ευκολότερον. Μη κακολογείς, συγχώρη τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου μη συγχωρείς. Πόσην ευχαρίστησιν θα έβρεις αφού κάμεις το πρώτον αυτό βήμα εις την ταπείνωσιν, ώστε με το λίγον θα φτάσεις και εις άλλας ενεργίας. Σου είναι τόσο δυνατόν και εύκολον να ασκήσεις την ταπείνωσιν, ώστε καθεκάστην ώραν θα συναντάς τας προς τούτο ευκαιρίας, εις εκάστην στιγμήν, ως κατωτέρω θα είδομεν. Θα έρχονται ευκαιρίε μόνετον, χωρίς να τας αναζητήσεις. Δέξε αυτάς καλός, ασπάστητη από καρδίας ταύτας. Έρχονται εις σε εκ Θεού, ως τη σε αγαπά και θέλει να σε πλουτίσει. Και τώρα πλεονεκτήματα δια την άσκηση της ταπεινώσεως. Κάποιος έλεγε ημέραν τεινά εις ένα άγιον άνδρα,
πώς να αγαπήσω πολύ τον αγαθόν Θεόν. Α, απεκρίθη ο Άγιος, ταπεινώτης, ταπεινώτης. Η υπερηφάνεια είναι εκείνο που μας εμποδίζει να γίνουμε Άγιοι. Το επαναλαμβάνω. Η υπερηφάνεια είναι εκείνο που μας εμποδίζει να γίνουμε Άγιοι. Η υπερηφάνεια είναι άλυσης, αφής εξαρτώνται όλε οι κακίε. Η ταπείνωση δε είναι εκείνη αφής εξαρτώνται όλε οι αρετέ. Η ταπείνωση υπήρξε πάντοτε και πάντοτε θα είναι η αρετή των Αγίων. Άνευ αυτής ποσός δεν υπάρχει αληθινή αγιώτης. Είναι το θεμέλιο αυτή και η φύλαξη των λοιπόν χριστιανικών αρετών, τα οποία αυτή καθιστά καθαράς και ευαρέστους εις το βλέμμα του Θεού. Δι' αυτής κερδίζομεν την χάριν και τα ουρανίους ευλογίας. Άνευ αυτής η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία είναι αρετέ ατελής. Άνευ αυτής επροσευχέ μας, επροσπάθειέ μας είναι αδύνατη και εθυσία μας σχεδόν άνευ αξίας εις το όμα του Θεού. Ο Θεός εγκαταλείπει στην αδυναμία των τας υπερηφάνους ψυχάς και ευδοκεί να ευλογεί τα ταπεινάς. Χωρίς ταπείνωσιν λέγει ευλαβής της συγγραφεύς, η σκληραγωγία είναι καθαρά υποκρισία. Η υψίστη σκέψης είναι νοός πλάνη και αυτή η πτωχία δεν είναι παρά ανόητος καινοδοξία. Η ταπείνωση λέγει άλλος της, είναι όπως η ζυγαριά. Όσο περισσότερον χαμηλώνει από τη μια πλευρά, τόσο περισσότερον υψώνεται από την άλλη. Ο Άγιος Κυπριανός λέγει ότι η ταπείνωση είναι η βάση της αγιότητος και ο Άγιος Ιερώνυμος την παριστά ως πρώτην αρετήν των χριστιανών. Άγιος της την ονομάζει θεμέλιον και συντήρησιν των αρετών όλων. Ο Άγιος Γρηγόριος την ονομάζει άλλοτε μητέραν και δέσποιναν, άλλοτε ρίζαν και πηγήν των άλλων αρετών. Τέλος, η πίστης προϋποθέτει την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή όλων των αιρέσεων. Εάν φρονεί της ότι κατέχει ιδίαν παιδείαν και αυτήν εκτιμά, φθάνει εις σημείον να προτιμά αυτήν από την γρόμην όλην της Εκκλησίας. Η ελπής στηρίζεται επί της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινός άνθρωπος γνωρίζει καλώς την ιδίαν αδυναμία και αθλειότητα και φέρεται προς τον Θεόν μεταθερμότητος και αποθέτει εις Αυτόν και μόνον εις Αυτόν όλην την ελπίδα του. Η προς τον Θεόν αγάπη ενισχύεται υπό της ταπεινοφροσύνης. Εν πνεύμα ταπεινών βλέπουν ότι πάνω ό,τι έχει είναι εις τον Θεόν. Αισθάνεται τρόπον τεινά ότι ενθαρρύνεται εις το να τον αγαπήσει ακόμη περισσότερον. Η υπομονή γεννάται εκ της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος γνωρίζει τα ατελείας του και τα σφάλματά του και κρίνει τον εαυτόν του άξιον πάσης τιμωρίας. Η ειρήνη, η γαλήνη της ψυχής γεννώνται αδελφοί μου εκ της ταπεινοφροσύνης. Τούτο το λέγει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινός την καρδία. Έσω ταπεινός και θα είσαι εν ειρήνη μετά του εαυτού σου. Τίποτε δεν θα επιθυμείς, τίποτε δεν θα ζηλεύσεις. Δεν θα είσαι διόλου μελαγχολικός. Ο ταπεινός άνθρωπος είπεν εις Άγιος είναι γλυκής, είναι ειρηνικός, είναι ήσυχος, είναι φεδρός,
είναι ευπηθής, είναι επιμελής, είναι γεμάτος ζήλων, ανίκανος δια να αντιφάσκει. Η ταπεινή είναι πάντοτε ηνωμένη με τους αδελφούς των. Η ταπεινοφροσύνη διατηρεί την αγνότητα. Ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές πτώσεις κακάς εις ψυχήν ή της, εις σε αυτήν μόνον έχει πεποίθηση. Η ταπεινοφροσύνη είναι αδελφή της πτωχίας. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος πάντοτε, διόλα πιστεύουν ότι έχει περισσότερον αφότι είναι άξιος. Επίσης, είναι στενώς συνδεδεμένη με την υποταγή. Η τελεία ταπείνωσης συνίσταται εις το να παρατήσει κανείς την ιδίαν θέληση και είναι και το ευκολότερον μέσον η υποταγή δια να κερδίσει της την ταπείνωση. Εάν ούτω διατρέξομεν όλα στα άλλα αρετάς, θα είδομεν σαφώς ότι όλε εκ της ταπεινοφροσύνης εξαρτώνται. Απεναντίας, δια την ψυχήν ή της δεν κατέχει το φρούριον της ταπεινώσεως, είναι αυτή ως πόλης χωρίς οχυρώματα, ανοιχτή εις όλους τους εχθρούς. Δεν θα αργήσει να υποκύψει. Δεν θα αργήσει να υποκύψει στα πάθη της και να κάνει ίσως τα ικτρότερα αμαρτήματα. Η έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και τους άλλους κάνει εις ημάς οχληρούς και τον ίδιον τον εαυτόν μας. Όπου λείπει η ταπείνωση, είναι εκεί ο τρόμος, είναι εκεί η σύγχυση και ουδεμία ανάπαυσης. Όταν λείψει η ταπείνωση, σβήνεται η αγάπη εντός των ψυχών και γεννάται το μίσος, γεννώνται οι διχόνοιε, ζηλοτυπίε, ταραχέ εις την οικογένεια και αυτήν την κοινωνία. Απεναντίας δε παντού όπου η ταπείνωση θα βασιλεύσει, εκεί δεν θα είδεις ούτε φθόνων, ούτε φιλονικίας, ούτε έρηδας, ουδέν εξ όσων εμποδίζουν την αγάπη. Η αδίποτε ενάρετος πράξης άνευ ταπεινοφροσύνης είναι όπως το τείχος ο περεγύρης χωρίς να φροντίσεις να στερεωθεί. Εντός ολίγου το μικρόν πνευματικόν οικοδόμημα το οποίον εφαντάστης πολύ υψηλά εξυφανίστη. Ιδού τα πολύτιμα πλεονεκτήματα της ταπεινοφροσύνης και αν θέλεις να κατέχεις των θησαυρών αυτών σπούδασον των πρακτικών δρόμων ως τις οδηγεί εις αυτήν. Και τώρα περιστάσεις της ζωής καθάς δύναται της να ασκήσει ευκόλως την ταπεινοφροσύνη. Να εγκαταλείψει της τα στιμάς, τα αγαθά και τας απολαύσεις δια την αγάπη του Θεού, τούτο δεν είναι παρά εν βήμα επί της οδού της τελειότητος, αλλά εν τούτης είναι μία επιπλέον επίπονος θυσία, πλέον δύσκολος, και η θυσία αυτή είναι να αρνηθεί εαυτόν να παρετήσει την φιλαυτίαν και να ασχοληθεί περί των Θεών και την δόξαν Του. Τούτο είναι η τελευταία βαθμής η οδηγούσα κατευθείαν εις την τελείαν προς τον Θεόν αγάπη. Ας οπλιστώμεν λοιπόν αδελφοί μου κατά του εαυτού μας, ας θανατώνομεν καθεκάστην αυτό το εγώ, ας το ακολουθώμεν βήμα προς βήμα με τα θάρρους και επιμονής. Το επαναλαμβάνω. Ας οπλιστώμεν κατά του εαυτού μας. Ας θανατώνομεν καθεκάστην αυτό το εγώ. Ας το ακολουθώμεν βήμα προς βήμα με τα θάρρους και επιμονής. Ο θάνατος αυτού του εγώ θα είναι δι' ημάς αληθής νίκη. Προς τούτο ας είμεθα προσεκτική εις τα σκέψεις μας,
τους λόγους μας, τας πράξεις μας. Και πρώτον, ταπείνωσης εις τα σκέψεις μας. Σκεφτείτε, αδελφοί μου, ότι αφεαυτού δεν έχεις παρά αθλειότητα και ότι τα δώρα της φύσεως και της χάριτος, όσα έχεις, προέρχονται εκ Θεού. Η συνέστηση αυτή πρέπει να σε διαπεράσει. Ο Θεός σε εδάνισε ό,τι έχεις. Το να καυχάσαι λοιπόν δι' εκείνο όπερ δεν κατέχεις, ή μη και μόνον διότι το εδανίστης, είναι γελίον. Σκέψου λοιπόν την αδυναμία σου, την μηδενότητά σου, την σκληρότητα της καρδίας σου, την αστάθειά σου. Πόσες φοράς εκυλίστης εις την αμαρτία, προπάντων σκέψου την υπερηφάνειά σου. Ευλαβίστης απεφάσισε να βαδίσει τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Αλλοφθονερός δαίμον έσπερεν εις την καρδία του σκέψεις υπερηφανίας όλων των ειδών. Τι έκαμε τότε? Έγραψε επί των τείχων του κελίου του τα ονόματα των κυριωτέρων αρετών. Αγάπη τελεία, ταπείνωσης βαθυτάτη, αγνώτης αγγελική, ζήλος διαρκής εις την προσευχήν. Όταν καμιά σκέψης ματαιότητος τον κατελάμβανε, ανεγίνωσκε τους τίτλους αυτούς και έλεγε μόνος: «Είμαι πολύ μακράν από το να είμαι ένθερμος. Πώς λοιπόν να τολμήσω να υπερηφανευθώ?» Έχε πάντοτε περιφρονημένον τον εαυτόν σου, δια την έλλειψη εισέ της συνέσεως, απλότητος, καθαρότητος, επιθυμίας, εισμυρίας περιστάσεις. Τι νομίζεις, θα είσαι καταδικασμένος, είσαι σωσμένος? Τούτο θα το αγνοείς. Όθεν η πιθανότητα να είσαι καταδικασμένος πρέπει να σε κρατεί η συνεχή σκέψη ταπεινώσεως. Εξέτασον πόσον είσαι οχληρός δια του χαρακτήρου σου εις όσους σε περιστοιχίζουν, πόσον θα είσαι τιούτος εις των Θεών και τους Αγγέλους δια του ποσού των σφαλμάτων σου και δια την κατάχρηση της χάριτος εκ μέρου σου και την απιστία σου. Να θεωρείς τον εαυτόν σου ανάξιον αφεαυτού παντός αγαθού, ικανόν προς πάσαν ακολασίαν, άπιστον προς τα δώρα του Θεού, πλήρη κακίας και σφαλμάτων. Έσφαλες, οφείλεις να επιπλήττεις σοβαρός τον εαυτόν σου, να ταπεινωθείς, να αναγνωρίσεις την αδυναμία σου, αλλά μη λυπηθείς ή αποθαρρυνθείς. Θα μεμφθείς τον εαυτόν σου και ούτω θα γεννηθεί εισέ η επιθυμία να ζεις ταπεινός, εξουθενημένος κατά κόσμον όσο Ιησούς. Να πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να πέσεις εις ιανδήποτε αμαρτία. Φοβού πάντοτε μήπως αμαρτήσεις και πληγώσεις την τρυφερότητα της αγγελικής αρετής. Να σκέπτεσαι πάντοτε ταπεινά και ούτω πάντοτε θα είσαι έτοιμος να δεχθείς τα αστείας ενεργίας της χάριτος. Κατά το παράδειγμα των Αγίων, να δυσπιστείς προς κάθε ιδέα ιδίαν σου γνώμην. Το να δυσπιστείς εις περιστάσεις αβεβαίας και αμφιβόλους προς την ιδίαν σου σύνεσιν και κρίσιν, τούτο όλων είναι ταπείνωση. Εάν δεν σε εκτιμούν, μη ανησυχείς. Κρίνε δε πάντοτε τον εαυτόν σου ανίκανον. Να δέχεσαι ευμενός τους λόγους και τας πράξεις των άλλων, εάν το κακόν είναι πρόδειλον τουλάχιστον συγχώρησον την πρόθεση. Να ασχολείσαι μάλλον με τον εαυτόν σου, να μην κρίνεις τον άλλον. Σε λησμονούν, έσω ήσυχος και σκέψου τον Ιησούν Χριστόν. Σκέψου τα σανευλαβείς ύβρις όσα υπέφερεν εις το πρετόριο. Εάν εις άλλους απευθύνουν των λόγων και τας φιλοφρονήσεις, μη λυπηθείς εσωτερικώς.
ευχαρίστησον μόνον τον Θεόν και έσω ευχαριστημένος. Εις τας επιτυχίας του άλλου να χαίρεις, να δοκιμάζεις χαράν όταν επαινούν τους άλλους. Συνήθεια πολύ πολύτιμος ή της συντίνει εξόχως εις το να θάπτεται μέσα μας η φιλαυτία και η αλαζονία. Εάν μετά σου μοιράζονται και εις άλλους προνόμια, η εγωιστική σου, η εγωιστική φιλαυτία σου, ας μη λυπείτε, αλλά τον αντίον να χαίρεις. Εάν άλλοι απολαμβάνουν εμπιστοσύνης και εσύ όχι, ιδού μια ευκαιρία δια να ασκήσεις μεγάλας πράξης ταπεινοφροσύνης. Μην αφήσεις την ευκαιρία ταύτην. Θεώρη τον εαυτόν σου ανάξιον πάσης φιλοφροσύνης, τον αντίον δε άξιον πάσης λύπης. Εάν δε σε επαινούν, απόδοση τους επαίνους εις τον Θεόν, ταπεινώθητη ενδομήχως. Εάν σε ευχαριστούν, πίστευε πως δεν έκαμες παρά το καθήκον σου και μόνον. Εάν σε συμβουλεύονται, μη υπερηφανευθείς, αλλά πριν απαντήσεις, συμβουλεύθητη ενδομήχως τον Θεόν. Εάν ενώ σου προσφέρουν δείγματα εκτιμήσεως και στοργής, εξυπνήσουν εντός σου μάταιες σκέψεις, τότε θα είσαι, τότε να έλθεις στον εαυτόν σου και να είπεις, τι είμαι παρόλον εκείνο που είμαι ενώπιον του Θεού και τι άλλο είμαι αφότι θέλει ο Θεός. Δεύτερον, γνώριζε πως πάντοτε υπάρχει υπερβολή εις τας εκδηλώσεις στοργής και της εκτιμήσεως. Η έπαινη των ανθρώπων διατί να σε εξάπτουν εις ενθουσιασμών, αφού εις τίποτε δεν δύναται να σε μεταβάλουν, βεβαιούν και εκκρίσεις του Θεού την περισσού γνώμη των ανθρώπων, σε διατάσσουν με ύφος υπερήφανον, διατήρησον την ηρεμία της ψυχής σου. Σε παρενοχλούν συχνά με επιπλήξεις και συμβουλάς, ιδού οποία ευχερία δια να στυλβώσεις τον ανεκτήμητον Μαργαρίτην της ταπεινώσεως. Δεν σε λαμβάνουν καν υπόψη ενώ άλλους με τα θαυμασμού ακροώνται, σε διακόπτουν ή δεν σου απευθύνουν καν των λόγων, εκδηλώνουν όταν πρόκειται να σε ακούσουν ενόχληση, παραχωρούν κάθε τι εις άλλους ενώ εισέ αρνούνται το παν. Δεν έχεις ή να ευχαριστήσεις ενδομήχως τον Θεόν δια τας εξαιρέτους αυτάς ευκαιρίας, η οποία είναι δια σε αφορμή να πλουτίσεις και οφείλεις, να εποφεληθείς αυτόν. Ιωσδήποτε εξευτελισμός έρχεται εισέ να δέχεσαι αυτόν ως από την χείρα του Θεού. Ο Θεός μας ταπεινώνει, λέγει εις Άγιος, ή δια της αντιρρήσεως εκ μέρους άλλου, διότι μας αποδοκιμάζει, ή δια της ενδομήχου αδυναμίας ειν δοκιμάζομεν. Ας εξοικειωθώμεν να υποφέρομεν έξωθεν με την αντίφαση και έσωθεν την ιδίαν μας αδυναμίαν. Εάν ο Θεός σου αρνείται τας αισθητάς γλυκύτητας τας εν την προσευχή, μείνον μετά του εαυτού σου και αναγνώρισον ότι εξαιτίας της απιστίας σου έγινες ανάξιος του χαρίσματος αυτού. Προσεύχου μετά ζήλου. Γνώριζε ότι το παν έρχεται εισέ εκ Θεού, φοβού ιδίως μήπως αυταπατάσαι και ταπεινώθητη έτι περισσότερον. Κύριε και Θεέ μου, ώστις είσαι το παν διεμέ, ενώ εγώ είμαι μικρός κόλιξ, έλεγε Άγιος της. Θα επίστευες λοιπόν ποτέ κάτι περιπλέον?
κάτι περιπλέον περί του εαυτού σου, αφότι ο Άγιος εκείνος. Οτιδήποτε κι αν εκτελέσεις, να ομολογείς ότι είσαι δούλος αχρίος, διότι δεν έκαμες άλλο παρότι όφιλες να κάνεις. Εάν διακρίθεις εις πράξεις εν αρέτους, τίποτε μην αποδώσεις εις τον εαυτόν σου. Μη πάψεις να σκέπτεσαι ταπεινά περί του εαυτού σου. Τα διάφορα ελαττώματα συνοδεύονται από αμαρτίας, και ενώ δύναται κανείς να τα διακρίνει και να τα αποφύγει του αντίον εξαλαζονίας, τα κατατάσσει μεταξύ των καλών έργων. Λοιπόν, μη αποκαλύπτεις εις τον εαυτόν σου τας πράξεις της αρετής, διότι θα ζημιωθείς, αλλά πίστευε πάντοτε πως σου δεν έπραξες. Δεν γνωρίζω, έλεγε Άγιος της, που δεν εκτείνεται ποσός η αλαζονία μου και που δεν ανέρχεται ή δεν κατέρχεται. Αυτή μολύνει τας πράξεις μας. Εάν αποδώσω την αεπιτυχίαν εις αυτήν, ευθύς αμέσως ο δόλιος θα μου κάμει φιλοφρονήσεις και θα ζητήσει να μου αρπάσει τον καρπόν. Εάν η φιλαυτία σου αυξηθεί ένεκα των καλών έργων σκληραγωγίας, εάν κάμεις εις τον εαυτόν σου μυστικός λόγων δια τας ταπεινώσεις σου, δια τας επιτυχίας σου, κατά των επιθυμιών σου, δια τας πράξεις δικαιοσύνης, υπομονής, της ταπεινοφροσύνης, της αφιλοκερδίας, νομίζεις ότι ευρίσκεις μίαν πνευματικήν παρηγορίαν κατά αυτόν τον τρόπον και ζητείς να έβρεις επ' αυτόν βοήθειαν δια να εμπιστευτείς τον εαυτόν σου και να φανείς με αρκετήν αγιοσύνη. Θέλει κανείς πάντοτε να είναι εις την κατάσταση ώστε να φαντάζεται περί του εαυτού του ότι πράττει καλός, ειδού ας φανερώσομεν την εικόνα της καρδίας μας εις το βάθος ενός εκάστου των μυστηριωδών αυτών ελιγμών, θα ανακαλύψομεν μίαν κρυφήν υπερηφάνειαν. Ας πολεμήσομεν λοιπόν την υπερηφάνειαν ταύτην και ας προσέχομεν να είμεθα πάντοτε και επιμόνως ταπεινή εις τα σκέψεις μας. Ταπείνωσης εις τους λόγους. Η ταπεινοφροσύνη είναι η πεποίθησης της μηδαμινότητός μας. Όθεν η πεποίθηση σχηματίζεται εκ της σκέψεως, εκφράζεται δια της γλώσσης, φανερώνεται δια των πράξεων. Οι σκέψεις και ο λόγος ευρίσκονται εις σχέση τόσον στενήν, όσον και η αιτία και το αποτέλεσμα. Ευθύς ως αποκτήσομεν την θεμελιώδη συνήθεια να ταπεινούμεθα εσωτερικώς εις τα σκέψεις μας, η ταπείνωσης θα εισέλθει εις τους λόγους μας τόσον επίσης φυσικός, όπως το ριάκιον απορρέει εκ της πηγής. Εν τούτης όμως είναι καλύτερον να τηρώμεν σιγήν επί του ιδίου εαυτού μας και να μη ομιλώμεν δι' αυτόν, έστω κι αν η πρόθεσή μας είναι να ομιλήσομεν με πνεύμα ταπεινών. Οι ασκητές συγγραφείς ονόμασαν πολύ δικαίως ταπείνωσιν με αγγείλην και κενόδοξον συνήθειαν να ταπεινώνεται κανείς εις τους λόγους, αλλά και η οποία όμως κατά βάθος ουδένα σκοπό να έχει παρά να επικρεμάσει την φήμη ή την όψη της ταπεινοφροσύνης. Ποτέ μη ομιλείς πρώτος πέρι σε αυτού. Όταν σε ρωτούν, να αποκρίνεσαι συντόμως και περιορισμένα.
αγάπα την σιγήν, αγάπα την κατάνοιξην, ομίλη μετακοσμιότητος και απλότητος. Ποτέ μη ζητείς να δείξεις πνεύμα κατά την συνομιλία σου, να συγκρατείς ή ανδήποτε ανωφελή φράση την οποίαν θα ευχαριστήσω να είπεις. Τίποτε να μη λέγεις από όσα θα σε παρουσιάσουν ως άξιον τιμής, ως άξιον υπολείψεως, ως έμπειρον. Εάν θέλεις να ασκήσεις ταπείνωση, μη ομιλείς δια τα προτερήματά σου, μη ομιλείς δια τους γονείς σου, τας ενασχολήσεις σου. Εάν σε μέμφονται, μη δικαιολογείσαι ποτέ, αλλά να φαντάζεσαι ότι αξίζεις της επιπλήξεως τουλάχιστον. Ποτέ μην εκφράζεις με αλαζονίαν τον τρόπον με τον οποίον σύ βλέπεις ή σκέπτεσαι. Μη δικαιολογείσαι με ότι δεν έπραξες καλός. Πρόσεχε, διότι πολλάκι σε αυτό θα σε δείξει ότι ζητείς τον έπαινον. Εάν αναφέρεις πρόσωπον αξιοπρεπίας, μη προσθέτεις ότι το γνωρίζεις και ότι συνδέεσαι με ταυτού. Τούτο ουχή σπανίως είναι ματαιοδοξία. Μη ομιλείς δια τας αποτυχίας του άλλου, διότι τούτο είναι σχεδόν πάντοτε ικανοποίησης φιλαυτίας. Το να ομιλεί τις περί της εμπιστοσύνης την οποίαν του τρέφουν, περί του ότι συμβουλεύονται αυτόν, τούτο δεν είναι άλλο παρά απόδειξης ότι ενδίδει εις την καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι τόσο στερεωμένη στην καρδία του ανθρώπου, ώστε ο έσχατος ακόμη και πλέον μηδαμινός άνθρωπος καυχάται και αυτός και θέλει να έχει θαυμαστάς. Ακόμα και οι σοφοί το ίδιο θέλουν. Αυτοί οι οποίοι γράφουν εναντίον της δόξης επιζητούν εν τούτης την δόξαν με το να γράφουν καλώς, και όσοι ακούν την δόξαν επιζητούν, την δόξαν επιζητούν εκ της ακοής εκείνης, και εγώ ομιλών ταύτα έχω ίσως την επιθυμία αυτήν, και ίσως όσοι τα ακούν να την έχουν επίσης. Μη δεικνύεσαι ως απαραίτητος, ως αναγκαίος δια την έκφραση ή ουδήποτε, δια την έκβαση ή ασδήποτε υποθέσεως, και μη κάμεις λόγον ότι αναγνώρισαν τα δίκαιά σου. Έχεις διαφοράν την αμετατινός. Εάν το δίκαιον είναι με το μέρος σου, η φιλαυτία σου, η πάντοτε ακόραστος, δια επένους σου λέγει να αναφέρεις το συμβάν και εις άλλον, ή να επιδοκιμαστείς. Εάν δεν πάλιν έχεις με το μέρος σου το άδικον, ελπίζει η φιλαυτία σου να έβρει παρηγορίαν, ή τι λέγω, κάμνη να επιπέσει το άδικον επί του αντιδίκου σου. Πρόσεχε λοιπόν, πρόσεχε καλώς, το ζήτημα είναι πολύ λεπτόν. Θα ασκείς την ταπεινοφροσύνη, εάν δεν ομιλείς ποτέ άνευ ανάγκης, περί θλίψεων, περί της λεπτότητος της ευτυχίας σου, καθώς και περί της των άλλων. Δεν χρειάζεται να προχωρήσεις μακράν, εξέτασον και θα είδεις πόσα σπορά την ημέρα πληγώνει στην ταπεινοφροσύνη. Ποτέ μην ομιλείς δια τας γνώσης σου, ποτέ μην ομιλείς δια τας επιτυχίας σου, περί της επιδεξιότητός σου, περί των φίλων σου και προστατευόμενών σου. Έτυχε ποτέ να παρατηρήσεις τούτο όταν κανείς ομιλεί περί αυτού και τον αυτού σε ενοχλεί, σε πλήττει? Έσω λοιπόν πεπισμένος ότι ομιλών περί του εαυτού σου
γίνεσαι ενοχλητικός εις τους ακούοντας. Θέλεις να αρέσεις και να κάμνεις μόνος σου ώστε να απαρέσκεις. Τα στενοχωρίας και τους κόπους σου μη τα αναφέρεις, διότι αυτό είναι ως αν θέλεις να ενδιαφέρονται δια σε και να σε σκέπτονται οι άλλοι. Ενώ τον αντίον, ο ταπεινός άνθρωπος αγαπά να είναι λησμονημένος. Ψέγεις ίσως περίπτωσιν την διαβήματός σου, αλλά άραγε τι ούτω τρόπος δεν κάπνεις, ώστε να σε συγχαρούν κατά πολλά άλλα σημεία. Όταν δεν γίνεται λόγος περί ενός πράγματος, εις το οποίον διαπρέπεις, απόφευγε να επαινείς άλλους επ' αυτού, διότι τούτο δεν είναι άλλο παρά επιτίδιος τρόπος να επισύρεις επένους. Άκουσον με, ομίλιο λίγον και πάντοτε να μετράς τους λόγους σου, διότι η παροιμία λέγει, έκαστος ευχαριστείται εις τας ομιλίας του, αλλά εν τούτης δεν εκτιμάται παρά ο λόγος μόνον ως της λέγεται επικαίρος. Ίσως σε επενέσουν ποτέ δια την απράξη σου, μη είπεις όμως τότε ότι δύνασον να πράξεις καλύτερα, εάν σε βοηθούσαν περιστάσεις άλλα. Συνήθιζε να υφίστασε υπομονετικός τας επιπλήξεις, αναγνώριζε το άδικον όπου τυχόν έχεις τούτο. Μη κρύπτεις τα ελαττώματά σου, αλλά ομολόγη ειλικρινώς αυτά και κατά αυτόν τον τρόπον θα φωνεύσεις τον εγωισμόν. Ομιλών περί ευεργεσίας τεινός, απαιτείς τρόπον τεινά την ευχαριστίαν και τότε ειδού αυτήν ταύτην την υπερηφάνειαν. Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Ο ταπεινοφρόνων αποφεύγει να ομιλεί περί ευγνωμοσύνης ειν του οφείλουν ή και περί αχαριστίας ειν του δεικνύουν. Μη ανοίξεις ποτέ το στόμα σου δια να παραπονεθείς. Πίστευε πως οτιδήποτε υποφέρεις σου αξίζει. Υπόμενε με καρδίαν αγαθήν και με χαράν την λύπην η οποία σου συμβαίνει, ιδίως εάν αυτή σε ταπεινώνει. Θέλεις πραγματικώς να ασκήσεις ταπεινοφροσύνη, μη κρίνεις κανένα, αλλά να σιωπάς επί των αλατωμάτων των άλλων και μη διακόπτεις ουδένα όταν ομιλεί. Μη αντιλέγεις εις κανένα όταν αμφιβάλλει ή και όταν έχει πιθανότητα δια κάτι τι έστω και αν σύ θα είχες αντίθετον γνώμη. Μη εξάπτεσαι όταν συζητείς. Θέλεις να υπερασπίσεις την αλήθεια. Μόνο δια της υπιότητος θα το επετύχεις αυτό. Η ταπείνωση είναι η δύναμη της αληθείας. Εάν επενείται ο αντίπαλός σου, ή πρόσωπον του οποίου αντιπαθείς τον χαρακτήρα του, σύ οφείλεις να μη ομιλήσεις περί σε αυτού, τον αντίον δε οφείλεις να επενέσεις και εσύ ο ίδιος από καρδίας και ούτω πως θα προοδεύσεις εις ταπείνωση. Σου ομιλούν περί του έργου άλλου ή σου επιδεικνύουν αυτό, σύ μη είπεις εύκολον είναι αυτό να το πράξει κανείς. Μη πληγώνεις ποτέ τον άλλον δια την αδεξιότητά του με την φράση «θα το έκαμα καλύτερον». Έχε πάντοτε μίαν λέξη ευγενίας δια τον καθένα, χωρίς ποτέ εν τούτης να επενείς το ελάττωμα, εν όλο να αναγνωρίζεις πάντοτε την αξία των άλλων. Ποτέ μη είπεις «το είπον καλός», «το προείδον», «θέλον τι ούτω τρόπος να δεικνύει σταθερότητα κρίσεως και προνοητικών πνεύμα». Εάν δε σου γίνει γνωστόν μυστικόν τι ο περίπονης άλλων,
μη γογγίσεις, μη ομιλήσεις καν. Εάν σε προσβάλλουν, εάν αδίκως σε κατηγορούν, μη είπεις λόγον τεινά, ο Θεός θα διευθετήσει κάθε τι. Αφέθητη εις το να ταπεινωθείς, λέγει ο Φενελών, η σιωπή και η γαλήνη εν τη ταπεινώση είναι το αληθές της ψυχής αγαθών. Θα εγνώριζε της να επιχειρήσει να ομιλήσει ταπεινός και προς τούτο θα είχε μοιρίας ωραίας προτάσεις. Αλλά είναι ασυγκρίτως καλύτερον να σιωπά ταπεινός. Ταπείνωση ή της ομιλή είναι ακόμη ύποπτος. Ο μιλών της ανακουφίζει κάπως τον εγωισμό του. Μη ομιλείς και προσπάθησε να κάμεις το θέλημα του Θεού. Ο λίγη σιωπή, ο λίγη γαλήνη, ένωσης μετά του Θεού, ας παρηγορούν εις πάσαν περίπτωσιν. Είναι αδίκως οι άνθρωποι προξενούν. Ο Θεός μας θλίβει δι' αυτόν αναλόγως των αναγκών μας. Ήδη απέκτησας ιδέαν τεινά των αναρρυθμίτων πειρασμών της ματαιότητος. Ήτινες εις δίουν εντός των λόγων μας και συνεπώς τα μέσα της ασκήσεως της ταπεινοφροσύνης κατά τα συνομιλίες σου. Προσπάθησον λοιπόν να γίνεσαι Κύριος Αυτόν. Και τώρα ταπείνωσης εις τας πράξεις. Αν και η ταπείνωση έγκειται κυρίως εις την σκέψη, ως ανωτέρω είδομε, εν τούτης δεν θα είναι πάντοτε βεβαία εάν δεν εκδηλώνεται όταν προς τούτο επεριστάσεις παρουσιάζονται. Η εξουδένωση είναι η λιδία λίθος της ταπεινώσεως. Εύκολον είναι να ονομαστεί της ταπεινός. Το αποδεικνύει δε αν υποφέρει την περιφρόνηση, αν υποφέρει την ύβριν, τους εξευτελισμούς και ιδία όταν δεν προέρχονται εκ της ιδίας ημών θελήσεως. Αλλά είναι επίσης αξιέπαινον και συχνά πολύ ωφέλιμον το να αναζητεί κανείς τας ταπεινώσεις δια να ριζώνει περισσότερο.